Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αυτό το βίντεο γίνεται αφού με έχει απογοητεύσει η Στέλλα ότι πλέον τα tags δεν είναι της μόδας και ήταν in πριν 2-3 χρόνια, αλλά δεν πτωήθηκα. Αυτό το tag το έχει κάνει η Ζωέλα. Ουσιαστικά έχει 15 ερωτήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με μία υποτιθέμενη βραδιά χριστουγεννιάτικη, ένα ρεβεγιόν φανταστείτε, και ουσιαστικά ρωτάνε ποιος θα έκανε τι. Εγώ είπα να μην απαντήσω απλά με YouTubers, να το βάλω στην beauty κοινότητα την ελληνική, γιατί να πω την αλήθεια δεν βλέπω πολύ ελληνικό YouTube πέρα από το beauty. Οπότε οι απαντήσεις μου νομίζω θα είναι μέσα στη beauty κοινότητα. Προσκαλώ όποια άλλη YouTuber θέλει να το κάνει, είναι πάρα πολύ χαριτωμένο tag. Και ας μην είναι της μόδας τα tag πλέον, δεν με νοιάζει. Πρώτη ερώτηση είναι ποιος θα έφερνε το καλύτερο επιδόρπιο. Γλυκό δηλαδή. Και χωρίς δεύτερη σκέψη θα απαντήσω το μικρό Χριστινάκι ή Kristen from North, γιατί η παιδιά έχει PhD αυτό το κορίτσι στα αγγλικά, σε ό,τι βουτιέται σε καφέ, σε ό,τι είναι επιδόρπιο. Το έχει αυτό το κομμάτι, το ξέρει καλά. Εγώ, ας πούμε, αν έφερνε επιδόρπιο θα ήταν μόνο σοκολάτα. Οπότε δεν θα έφερνα εγώ το καλό επιδόρπιο. Νομίζω ότι η Χριστίνα θα έκανε την καλύτερη δουλειά από όλες μας. Ποιος θα έκανε curve τη γαλοπούλα, δηλαδή... Το χάσαμε. Και νομίζω ότι γενικά επί της γαλοπούλας θα ήταν η Βικτόρια. Βικτόρια Φεσένκο. Νιώθω ότι το έχει με την κουζίνα καλά και δεν θα μας απογοήτευε με τη γαλοπούλα, δηλαδή πιστεύω ότι θα είχε τέτοια skills, τέτοιες δεξιότητες. Έχουμε δει ότι τεστάρει και όλες τις συνταγές πριν τις κάνει, οπότε δεν θα μας δηλητηρίαζε, θα ήταν jet η γαλοπούλα σίγουρα. Ποιος θα έβγαζε τις καλύτερες φωτογραφίες? Νομίζω η Μάρα. Και όχι μόνο θα τις έβγαζε ωραίες, μετά θα μας φωτοσόπαρε κιόλας, που ξέρει το κορίτσι. Και θα βγαίναμε όλες θεές. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήταν ο πιο glamorous? Δηλαδή να είναι πολύ καλά ντυμένος και να δώσει πόνο. Νομίζω στο πολύ glamorous κομμάτι θα ήταν η Βενετία. Βενετία Καμάρα. Καλά το λέω. Το κορίτσι που θα έβαζε γούνες, θα ερχόταν με το ωραίο της ρόζι, ξανθό ή ό,τι ήταν το μαλλί εκείνη την περίοδο, μπόμπα και το μακιγιάζ, θα ήταν εξτραβαγκάντσα. Ποιος θα φορούσε το πιο cheesy pullover, δηλαδή αυτό pullover το κλεισεδιάρικο, το χριστουγεννιάτικο με τους ταράνδους, αυτό το pullover. Νιώθω ότι θα μπορούσε να το φορέσει Φωτεινή αυτό το pullover, η Φωτεινή από το Blog. Κάτι λέω λάθος τώρα και δεν μου έρχεται. Η Φωτεινή. Ξέρετε ποιο κορίτσι λέω, τη Φωτεινή. Θα την έχω και σε μια ωραία φωτογραφία. Θα προσπαθήσω να βρω ωραίες φωτογραφίες από όλες και να σας κοτσάρω εδώ. Ναι, νομίζω ότι αυτό το κορίτσι θα φόραγε το πουλόβρι το χριστουγεννιάτικο, γιατί το κορίτσι ασχολείται και πολύ με τα ρούχα και θα ήταν και πολύ ακομπλεξάριστη στο να κάνει και φτεδάκια τα μαλλιά ή πλεξίδες και να φορέσει και ένα τέτοιο πουλόβερ με ένα κόκκινο κραγιόν. Ενώ εγώ, ας πούμε, σε ένα ρεβεγιόν θα φορούσα στάνταρ τουαλέτα. Αλλά το κορίτσι, ναι, νιώθω ότι δεν θα έχει κόμπλεξ να βάλει ένα τέτοιο πουλόβερ. Ποιος θα έλεγε τα πιο κρύα αστεία? Κρύα αστεία. Θα μπορούσα να είμαι εγώ. Θα μπορούσε να είναι και η Γιούλη, η βλάρα μας, από η Τζουλ, από το Beauty Leaks. Αλλά για κρύα αστεία, η Δανάη, η μικρή Ολλανδέζα, το έχει πει και μόνη της ότι δεν το πολύ έχει με το χιούμορ, δεν είναι το κομμάτι της, οπότε νομίζω στα κρύα αστεία θα ήταν το κορίτσι μας από τα βόρεια. Ποιος θα κοιμόταν πρώτος? Χωρίς δεύτερη σκέψη, κοιμάμαι με τις κότες. Κοιμάμαι από τις 9.30 το βράδυ, αν με βάλεις, 9, 8.30, αν έχουμε φάει. Αν κοιμηθεί ο Φίλιππος, έχω ξεραθεί παιδιά, με το θα κοιμηθεί ο Φίλιππος και δεν έχω άγχος ότι το παιδί είναι ξύπνιο,
Έχω ξεραχθεί κι εγώ. Ποιος θα ήταν υπεύθυνος για τη μουσική? Α, αυτό είναι ωραία ερώτηση. Θα μπορούσα να βάλω τη Χριστίνα από το Gresham Square, γιατί ξέρω ότι ακόμα και βίντεο να κάνει, θα ψάχνει 10 μερόνυχτα να βρει τη σωστή μουσική που θα ταιριάζει, δεν ταιριάζει στο βίντεο, στην αισθητική κτλ. Οπότε νιώθω ότι αυτό το κορίτσι θα έκανε θαύματα με τη μουσική. Αλλιώς θα μπορούσα πάλι να πω και τη Δανάη, γιατί και εκείνη κάνει το ίδιο πράγμα με τη μουσική. Δηλαδή δεν είναι σαν και εμένα που βρήκα ένα τραγουδάκι και το κότσαρα στο βίντεο και δεν είμαι καλή τεχνίδα. Αυτά τα κορίτσια το νιώθουν και το ψάχνουν με τα τραγούδια. Ήρθες τη μαμά σου? Ποιος θα χόρευε ως το πρωί? Η Φωτεινή. Η Φωτεινή νομίζω ότι θα ήταν το κορίτσι που θα χόρευε στο πρωί. Είναι αυτό το κορίτσι που λες πώς κατά την βρίσκει αυτή την ενέργεια και τα κάνει όλα και... Θα ήταν αυτή, ναι, που θα χτυπιόταν νομίζω μέχρι το πρωί. Ποιος θα έφερνε το χειρότερο δώρο? Το χειρότερο δώρο... Δεν νιώθω ότι κάποιο από τα κορίτσια μας... Από τα κορίτσια που βλέπω εγώ... Ας το πω έτσι. Δεν νιώθω ότι κάποια από τα κορίτσια που βλέπω εγώ θα έφερνε άσχημο δώρο. Κανένα κορίτσι. Ποιος το μαγείρευε? Εγώ και η Στέλλα. Ναι, θα ήμασταν στο food committee εγώ και η Στέλλα, αφού μας είχε φτιάξει τη γαλοπούλα η Βικτόρια. Μετά εμείς θα μαγειρεύαμε. Γιατί εμείς είμαστε οι desperate housewives, νομίζω. Ποιος θα έκανε τον καλύτερο χιονάνθρωπο? Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχήν, καμιά μας δεν είναι πολύ μαθημένη σε χιόνια. Πέρα της Χριστίνας, της Kristen from North, που μένει η Γερμανία και που εκεί πάνω από όπου κατάγεται, λογικά χιονίζει. Χριστίνα, διόρθωσέ με. Νομίζω ότι οι υπόλοιπες δεν είμαστε και μαθημένες στη βροχήλο, στα χιόνια, για να ξέρουμε να κάνουμε και χιονάνθρωπο. Ποιος θα κέρδιζε σε όλα τα παιχνίδια? Η αλήθεια είναι ότι έχω φάρδος με τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Κλέβω επίσης, να το πω και αυτό. Κλέβω, αλλά όταν κλέβουν τσαντίζομαι. Είμαι αυτή που θα κάνει χαμό αν κάποιος άλλος κλέψει, αλλά εγώ ίδια κλέβω. Και τελικά κερδίζω, πάντα κερδίζω στα παιχνίδια. Γιατί κιόλας ξέρουν και οι υπόλοιποι ότι αν δεν κερδίσω γίνομαι υπερβολικά ανταγωνιστική και θα τα σπάσω όλα. Οπότε ναι, εγώ θα κέρδιζα. Ποιος θα έπινε πιο πολύ από όλους? Εγώ δεν πίνω καθόλου, είναι η αλήθεια. Νομίζω η Μαρία, η Tooth Fairy Guardian. Νομίζω ναι. Εκείνη δεν είναι πιο... δεν έχει πιο πολύ κοιότητα με το αλκοόλ. Γιατί τα άλλα κορίτσια δεν έχω δει και καμία να πίνει. Σε κανένα βίντεο, νομίζω. Τελευταία ερώτηση που θα βάλω εγώ, γιατί θέλω να την απαντήσω, είναι ποια θα έφερνε το καλύτερο δώρο. Και θα βάλω δύο κορίτσια. Τη Γιούλη από το Beauty Leaks, γιατί σίγουρα θα μου φέρνε, γιατί εγώ θα έκανα το ρόγι φαγιών προφανώς, θα μου φέρνε το καλύτερο δώρο σε καλλιτικά που υπάρχει. Το τελευταίο πράγμα που έχει βγει στην Αμερική τώρα και το θέλουμε όλες, νομίζω η Γιούλη θα το φέρνε αυτό. Και η Lauren, Lauren's Habit. Αυτό το κορίτσι έχει τόσο καλή αισθητική και γούστο, που θα έφερνε νομίζω το πιο ωραίο δώρο μαζί με τη Γιούλη, με το καλλιτικό της Γιούλης. Θα έφερνε και η Λόρεν το πιο ωραίο και καλέσιτο δώρο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ήταν σύντομο. Εντάξει, κάθε μέρα βίντεο κορίτσια, η αλήθεια είναι δεν γίνεται να βγαίνει 20 λεπτά κάθε μέρα και νομίζω κουράζεστε κι εσείς. Θα σας δω αύριο. Όποια άλλη θέλει να κάνει το βίντεο, σας κάνω tag όλες, δικό σας το βίντεο. Θα σας δω όπως είπα αύριο. Φιλάκια πολλά. Να είστε όλες καλά.